Κύριε Κερίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χατζηνικόλα. Τώρα, κύριε Κερίδη μου, δεν διάγει και τον καλύτερο βίο της τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση. Είναι και το θέμα της πανδημίας και το στέλεχος αυτό, το περίφημο στέλεχος, η παραλλαγή όμικρον. Αλλά κυρίως είναι αυτή η μελέτη Τσιόδρα Λήτρα, την οποία συζητάμε εδώ και τόσες ημέρες. Τελικά, παρελήφθη αυτή η μελέτη από κάποιον? Ποιος είναι αυτός που παρελήφθη και γιατί δεν ενημερώθηκε αρμοδίως το Μέγαρο Μαξίμου ώστε να πράξει τα δέοντα? Εγώ δεν έχω καταλάβει, κύριε Κερίδη. Κύριε Χατζηνικόλα, τα αυτονόητα τα αναγάγουμε σε μείζον πολιτικό ζήτημα στη χώρα μας και κυρίως η αντιπολίτευση, η οποία πολιτικολογία σύστολα. Αφήστε την αντιπολίτευση τώρα. Πάμε στην κυβέρνηση, κύριε Κερίδη μου. Την έλαβε κάποιος αυτή τη μελέτη? Αυτονόητο είναι να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για ανθρώπους που ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία και χάνονται ζωές, καταλαβαίνετε πως είναι θέμα. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Κύριε Νικόλα, υπάρχουν δεκάδες μελέτες και ναι, κάθε μήνα βγαίνουν και νέες μελέτες, οι οποίες λίγο πολύ λένε το ίδιο πράγμα. Και η μελέτη συγκεκριμένη του Τσιόδρα, του κυρίου Τσιόδρα, λέει τα αυτονόητα, ότι το σύστημα πιέζεται, όταν πιέζεται η ποιότητα πέφτει, ότι υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες μεταξύ κέντρου, Αθηνών δηλαδή, νοσοκομείων του κέντρου και περιφερειακών νοσοκομείων που υπολείπονται και ούτε ο καθεξής. Είναι οι γνωστές παθογένειες του ΕΣΥ που, παρά την προσπάθεια που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια και είναι μεγάλη και το ξέρετε, το ξέρουμε, το αναλύσαμε, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ας μην επαναλαμβάνουμε τα στοιχεία για το διπλασιασμό των ΜΕΘ, για τις προσλήψεις, για τα ποσά που έχουν δοπανηθεί. Ναι, κύριε Κερίδη, το ξέρουμε, αλλά συγγνώμη που σας διακόπτω. Ο πολίτης, ξέρετε, δεν έχει, η θέασή του δεν είναι στενή στα δύο χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολίτης ήταν νιός και γέρασε. 30 χρόνια ακούει για το σύστημα υγείας στη χώρα που θέλει ενίσχυση και 30 χρόνια δεν βλέπει ενίσχυση. Δεν είναι θέμα αν τα κάνατε εσείς καλά ή καλύτερα ή ο προηγούμενος τα έκανε χειρότερα. 30 χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Θα το φτιάξουμε ποτέ αυτό το ρημάδι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Δέχομαι αυτή τη βάση της συζήτησης και έτσι πρέπει να συζητήσουμε για το τι πρέπει να γίνει χωρίς πολιτικαντισμούς. Ας τα βγάλουμε απ' έξω αυτά από αυτή τη συζήτηση. Ναι. Ας τα βγάλουμε. Είναι προφανές ότι έχουν γίνει πράγματα, ότι είχαμε μια δεκαετή κρίση η οποία το άφησε υποστελεχωμένο και σε αποεπένδυση το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ άντεξε ωστόσο αυτή τη μεγάλη πανδημική κρίση και ανέβηκε στα μάτια η αξιοπιστία του στα μάτια των Ελλήνων τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στο εξής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άλλωστε και τα καλύτερα ΕΣΥ στη Γερμανία και αλλού βλέπετε πόσο πολύ πιέζονται. Το μήνυμα είναι, επειδή μιλήσατε για την όμικρον, η οποία έρχεται, η χώρα μας είναι τυχερή. Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, Θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Με εμένα πολύ. Ναι, ναι, και εμένα πάρα πολύ. Απλά θα τελειώσουμε λίγο με το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα πάμε σε αυτή την παραλλαγή την περίφημη. Εγώ δεν θέλω, πραγματικά σας το ξαναλέω, παραλαμβάνω ακόμα μια φορά, δεν θέλω να το πολιτικοποιήσουμε το θέμα αυτό. Και θέλω να έχουμε μια θέαση σε βάθος χρόνου. Και το τι έγινε και το τι πρέπει να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν, τώρα που μιλάμε, υπάρχουν πάνω από 150 συμπατριώτες μας, οι οποίοι είναι εκτός ΜΕΘ και περιμένουν στη λίστα αναμονής του ΕΚΑΒ για να μπουν σε ΜΕΘ. Και αναρωτιέται κάποιος, μα δεν μπορούσαμε 200 ΜΕΘ να έχουμε φτιάξει παραπάνω αυτά το 1,5 χρόνο, να μην υπάρχει αυτή η λίστα αναμονής? Κύριε Χατζηνικόλα, έχουμε φτιάξει πάνω από 600 ΜΕΘ. Και έχουν, μου λένε εμένα οι ειδικοί, εξαντληθεί οι δυνατότητες, διότι δεν υπάρχουν γιατροί πια, ειδικευμένοι γιατροί, γιατί ξέρετε είναι άλλο πράγμα να πάρεις γιατρούς που κάνουν την άσκησή τους και άλλο να έχεις τους εξειδικευμένους εντατικολόγους, πνευμολόγους, αναισθησιολόγους που χρειάζεται για να έχεις ποιοτική ΜΕΘ. Έτσι δεν μπορείτε να βρείτε γιατρούς, κύριε Κερίδη? Σε αυτές τις ειδικότητες, το είπε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, φέρτε με να τους προσλάβω αύριο το πρωί, δυστυχώς έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια. Το θέμα δεν είναι να κατασκευάσουμε. Αυτό είναι το εύκολο και το έχουμε κάνει. Να φτιάξουμε δηλαδή τα ντουβάρια και τα κρεβάτια. Όχι, αυτά δεν είναι και φοβερό έξοδο αυτό για να φτιάξεις μία ΜΕΘ. Ναι. Δεν είναι φοβερό. Το θέμα είναι το μεγάλο το προσωπικό. Αλλά 1,5 χρόνο κρεβάτι. Τώρα, γιατί δεν εκπαιδεύσαμε κάποιους γιατρούς και νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, κύριε Κερίδη μου? Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι πριν την πανδημία είχαμε πρόβλημα. Πριν την πανδημία, πριν μας χτυπήσει το μεγάλο κακό. Δεκαετίες έχουμε πρόβλημα, κύριε Κερίδη. Δεκαετίες, όχι πριν την πανδημία. Στην ανέβρεση κρεβατιών ΜΕΘ και το 2017 και το 2018 και το 2016 και παλαιότερα. Και παλαιότερα, για να βρει ένα πολίτη ΜΕΘ, έπρεπε να βάλει μπάρμπα στην κορώνη για να βρει ΜΕΘ. Τα ξέρετε τώρα λοιπόν, αυτά. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που, παρά την τεράστια προσπάθεια που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια, παραμένει. Από εκεί και πέρα όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι
ότι το ζήτημα δεν είναι να φτάσουμε στις ΜΕΘ, το ζήτημα είναι πώς δεν θα φτάνουμε στις ΜΕΘ και εκεί χρειάζεται επιμονή στον εμβολιασμό. Και με χαρά βλέπω σήμερα Κυριακή, εκεί που είχαμε μηδενικούς εμβολιασμούς πριν από μερικές εβδομάδες, τις Κυριακές, βλέπω ότι σήμερα Κυριακή 19 Δεκεμβρίου έγιναν 98.500 εμβολιασμοί και αυτό είναι κάτι το θετικό. Αυτή ήταν η τρίτη δόση, κύριε Γερίδη, 98.500 για την τρίτη δόση λέτε? Όχι, συνολικά. Για την τρίτη είναι περίπου 65, για την πρώτη είναι περίπου 20 αν θυμάμαι καλά και για την δεύτερη είναι περίπου 15. Κάπως έτσι μοιράζεται το πράγμα. Συνολικά περίπου 100.000 σημερινοί εμβολιασμοί. Κάθε μέρα που περνάει είμαστε πάνω από τις 100.000. Πρέπει να τρέξουμε, διότι έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη, με το κακό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βρετανία, στην Ολλανδία. Τα βλέπετε ακόμα και στη Γερμανία. Και σε εμάς, κύριε Γερίδη, θα έρθει. Έρχεται. Μακάρι να μην έρθει, αλλά θα έρθει. Επειδή θα έρθει, είναι μαθηματική βεβαιότητα αυτό. Ναι. Θα έρθει. Και επειδή θα έρθει ενδεχομένως λίγο πιο γρήγορα από ότι θα μπορούσε λόγω των γιορτών, καθώς θα επιστρέψουν αρκετοί Έλληνες από το εξωτερικό να περάσουν εδώ και γι' αυτό βάλαμε και το PCR, το τεστ για να εισέλθουν από σήμερα και μετά, πρέπει να προετοιμαστούμε και να τρέξουμε γρήγορα στους εμβολιασμούς και της τρίτης δόσης, διότι η αναμνηστική δόση είναι αυτή που δίνει την πραγματική ασπίδα προστασία στην όμικρον, αλλά βεβαίως και οι μη εμβολιασμένοι, κυρίως οι άνω των 60, είχαμε μια μεγάλη αύξηση, περίπου 150.000 έχουν εμβολιαστεί σε σχέση με πριν από ένα μήνα στους άνω των 60, χάρη στην υποχρεωτικότητα που θεσμοθετήσαμε. Αλλά πρέπει να τρέξουν και οι υπόλοιποι, διότι πραγματικά φοβάμαι ότι θα μας λένε οι ειδικοί δηλαδή, ότι είναι τόσο μεταδοτικό αυτό το στέλεχος που θα κολλήσουν οι πάντες και άρα θα πρέπει να έχουμε. Για να σας ρωτήσω προστασίας. Λοιπόν κάτι τώρα. Αφού οι πάντες που δεν έχουν δηλαδή προστασία εννοώ. Ναι. Για να σας ρωτήσω κάτι αφού το λέτε τώρα. Βλέπουμε τα κράτη, ειδικά τα ευρωπαϊκά κράτη, το ένα μετά το άλλο. Βλέπουμε τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία να παίρνουν περιοριστικά μέτρα. Σκληρά μάλιστα περιοριστικά μέτρα. Στην Ολλανδία σχεδόν κλείσαν όλα, κλείσαν τα μαγαζιά και μάλιστα την περίοδο των εορτών. Εμείς γιατί, κύριε Κερίδη μου, έχουμε τέτοια θέση και δεν σκεφτόμαστε κι εμείς να πάρουμε τέτοια μέτρα? Είναι καθαρά το οικονομικό που μας εμποδίζει? Όχι, γιατί υγειονομικά. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από αυτά τα κράτη. Γεμάτες είναι οι ΜΕΘ. Θα σας εξηγήσω και χαίρομαι για την ερώτηση, για να την πάμε την κουβέντα σε βάθος. Και πέρα από μια γνωστή διελκυστίνδα καμιά φορά που κάνουμε εμείς οι πολιτικοί, να πούμε ότι οι δύο χειρότερες χώρες στην Ευρώπη σήμερα είναι η Βρετανία και η Ολλανδία ως προς το όμικρον που δεν είχαν μέτρα. Σε κρούσματα λέτε. Μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν είχαν μια χαλαρότητα έναντι της πανδημίας, ιδίως στη Βρετανία, και βλέπετε το κακό που γίνεται. Ναι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται, και δεν σας το λέω αυτά ως κυβερνητικός βουλευτής, σε μια ύφεση του τέταρτου κύματος. Δεν ήμασταν καλά, αλλά οπωσδήποτε είμαστε καλύτερα αυτή την εβδομάδα από ό,τι την προηγούμενη. Εννοείται σε κρούσματα, φαντάζομαι. Σε κρούσματα εννοείται. Σε κρούσματα. Γιατί σε νεκρούς δυστυχώς δεν έχουμε ύφεση. Δυστυχώς. Γιατί εκεί υπάρχει πάντοτε μια χρονοκαθυστέρηση. Ναι, είμαστε 15 μέρες πίσω, ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ η καμπύλη, η τάση είναι καθοδική, ενώ εκεί η τάση είναι υπερανωδική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει το πέμπτο κύμα. Εμείς είμαστε στο τέταρτο σε αποδρομή. Θα έρθει το πέμπτο κύμα δυστυχώς και πρέπει να προετοιμαστούμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε σχέση με αυτούς είμαστε κάπως καλύτερα. Δεν το λέω καθόλου για να εφησυχάσουμε. Αντιθέτως το λέω γιατί έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας μερικών ημερών. Προσέξτε το, μερικών ημερών να τρέξουμε να εμβολιαστούμε. Ντάξει. Μερικών ημερών, άντε εβδομάδων. Να μείνουμε σε αυτό, κύριε Κερίδη. Νομίζω ότι είναι καλύτερος τρόπος να κλείσετε την παρουσία σας. Ας ακούσει ο κόσμος τουλάχιστον αυτό που λέτε, να τρέξει να εμβολιαστεί. Ελπίζω να διαψευστώ εγώ και οι δικές μου ανησυχίες και να επιβεβαιωθείτε εσείς. Να σας ευχηθώ καλές γιορτές και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στο δελτίο του Κόντρα σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Κερίδη. Καλό βράδυ.